Καλωσορίσατε στο Πείτε μου εσείς. Βάλε κάτι πιο κίτρινο. Τι? Λέω, βάλε κάτι πιο κίτρινο, ρε. Τι εννοείς? Είσαι ντυμένος, λες και θα κάνεις βίντεο στη μέση του δρόμου τα μεσάνυχτα και θέλεις να φωσφορίζεις για τα αυτοκίνητα. Μαλακά, όταν τελικά δείξω ποιος είσαι, θα σε κοροϊδεύω μέχρι αηδίας. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα να μου πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη ένοχη απόλαυσή σου. Guilty pleasure, όπως λέμε. Δηλαδή, τι σου αρέσει που ίσως δεν θα έπρεπε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, δείτε σχόλιο που έλαβα. Το guilty pleasure μου είναι να λέω στον Τούτσα πως έκανε ακριβώς με όμικρο την ίδια ερώτηση στο πείτε μου εσείς 58 πριν 3 χρόνια. Ξέχασα ότι έκανα ήδη την ίδια ερώτηση. Δεν πειράζει, έχουν περάσει 3 χρόνια, έχει αλλάξει ο κόσμος. Το όνομα σας σου αρέσει ενώ δεν πρέπει, οπότε βλέπετε τον τίτλο, σου αρέσει ενώ δεν πρέπει 2. Έχει ωραία σχόλια το πρώτο, θα βάλω link κάτω στην περιγραφή. Το δύσκολο ήταν να βρω σχόλια που δεν ήταν στο πρώτο. Αλλά εγώ φταίω. Η δική μου μεγαλύτερη απόλαυση είναι όταν ο Τούτσα κάνει πείτε μου εσείς 2 φορές με την ίδια ερώτηση. Yes, okay, το είπαμε, thank you. Thank you σε όλους! Εμένα μου αρέσει να χτυπάω τη γιαγιά μου. Έχει αμνησία και δεν θυμάται ποιος το έκανε. Να δείχνω βίντεο από το κινητό μου σε κάποιον και να του λέω δες το! Είναι αστείο! Ενώ ξέρω ότι δεν είναι αστείο το βίντεο και τον βλέπω να γελάει από ευγένεια. Δεν είναι ότι χειρότερο να σου δείχνει κάποιος βίντεο από το κινητό του. Είσαι σε φάση. Η μεγαλύτερη μου ενοχή απόλαυση είναι να υπενθυμίζω την καθηγήτρια πως δεν μας έβαλε ασκήσεις για το σπίτι ή πως δεν ελέξαμε τις προηγούμενες. Ρε δεν τρέπεσαι! Να ξέρεις σε μισούν όλοι! By the way, νομίζω το έκανα και εγώ μια φορά στο δημοτικό. Έκανα καλά τα μαθήματα του σπιτιού, έπρεπε να γράψουμε ένα μικρό παραμύθι και έλεγα στη δασκάλα, δεν θα δεις τα παραμύθια μας! Μάλλον όχι έτσι, γιατί δεν μιλούσα καλά ελληνικά. Τελειδί παραμύθι! Η μεγαλύτερη ένοχη απόλαυση μου είναι να μην φοράω εσώρουχα κάτω από τη φούστα μου. Είμαι άντρας. Όλα είναι guilty pleasures όταν έχεις υψηλά επίπεδα άγχους. Σαν ψυχολόγος σου, σου γράφω κάποια χάπια να πάρεις. Λέγονται σερτραλίνι. Βάρτα στον κόλο σου! Η μεγαλύτερη ένοχη απόλαυσή μου είναι να ακούω το Last Christmas κάθε χρόνο και να το ευχαριστιέμαι. You're a monster! Το μεγαλύτερο guilty pleasure μου είναι να βλέπω τα μικρότερα ξαδέρφια μου να υποφέρουν που πηγαίνουν σχολείο, ενώ εγώ πλέον έχω αποφοιτήσει. Είμαι κακός, ε! Δεν είσαι ο μόνος. Κάνω το ίδιο με τους φίλους μου που ακόμα πάνε σχολείο. Όχι καλά κάνεις! Ταύτιση! God damn! Έχουμε όλοι έναν deep μίσος για το σχολείο και ευχόμαστε να το νιώθουν και οι άλλοι. Η δική μου ενοχή απόλαυση είναι ότι βλέπω τα 5 minutes craft videos και κάποιες φορές απορώ τι κάνω με τη ζωή μου. Craft videos, ha? Hold on! Craft! Ένα κομμάτι ζωντανού ιστού που μεταμοσχεύεται χειρουργικά. Α, σου αρέσει να βλέπεις χειρουργικά βίντεο! Α! Για τους άσχετους εννοούσε craft. Η μεγαλύτερη μου απόλαυση είναι να βλέπω διαφημίσεις. Πραγματικά τις λατρεύω. Κατάλαβες? Όταν για μια ζωή σου λένε πάρε διαφήμιση μαλάκα. 3 χρόνια στο κανάλι αυτό εδώ. Και η ενοχή απόλαυσή μου είναι να συνεχίζω σχόλια στο κανάλι αυτό εδώ. Δίχως απάντηση. Δίχως αντίδραση. Σχόλιο μου στο βίντεο σου θα υπάρχει πάντα εδώ. Δεν βοηθάει η εικόνα σου. Δεν βοηθάει το ονοματάκι σου. Τι θες να πεις με αυτό? Ότι ήθελες να πεις εσύ με την εικόνα που είχα! Τσακωθείτε! Η δική μου ενοχή απόλαυση είναι κάθε φορά που έχω χτυπήσει κάπου να το πειράζω ενώ ξέρω ότι θα πονέσει περισσότερο. Νομίζω το κάνουμε όλοι αυτό. Είμαστε μαζόχοι! Η δική μου ενοχική απόλαυση είναι να ακούω το Listen to Sony και να κάνω skip τα rap του Τούτσε και να ακούω μόνο τον Sony. Wow, εσύ ακούς το Listen to Sony κυριολεκτικά δηλαδή. Η δικιά μου ενοχή απόλαυση είναι να κλέβω λεφτά. Είμαι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο guilty pleasure είναι ότι βλέπω 5 χρόνια που κάνουν cringe ιστορίες και τραγούδια. Cringe είναι slang λέξη για marijuana. Π.χ. let's smoke some cringe later. Επίσης cringe, extra cringe or worse than cringe. Π.χ. dude, that YouTube nowadays is just full of cringe content. Πήγα να σου την κάτσω και μου την έκατσες. Κατά λάθος βέβαια.
Η δική μου είναι να μυρίζω τις μασχάλες μου. Να βάζω δάχτυλο στον κόλο μου. Η δική μου ενοχή απόλαυση είναι να κάθομαι στο λεωφορείο και να μην σηκώνομαι για να κάτσει η γιαγιά δίπλα μου. Απόλαυση. Γιαγιά, θες να κάτσεις? Fuck off. Απόλαυση. Εγώ πήρα την ενοχή μου απόλαυση δικαστήριο και το δικαστήριο την έκρινε αθώα απόλαυση. Τι ήταν η ενοχή σου απόλαυση? Να γράφεις μαλακία. Πλάκα κάνω, ήταν καλό. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια, Γιώργο, που είσαι δίπλα μας. Δεν ξέρεις πόσο μας έχεις βοηθήσει. Τι απάντηση είναι αυτή, ρε! Διαβάς το σχόλιο. Η guilty pleasure μου είναι να βλέπω πόσο μικρή είναι η μάσκα του Παλμάρα πάνω στα μούτρα του, γιατί μάλλον είναι παιδικό size. Δεν είναι παιδικό size. Είμαι ο αληθινός Παλμάρας. Δηλαδή είμαι ο Bruce Wayne και έχω εκατομμύρια. Έχω, μην κοροϊδεύετε την οικονομική μου κατάσταση. Είναι, δεν είναι παιδικό size. Η ενοχή μου απόλαυση είναι να βλέπω μικρά να χτυπάνε. Είναι τέλειο, το κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι όντως αστείο, ειδικά όταν κλαίνε. Καλά πάθεις, little bitch. Η ενοχή μου απόλαυση είναι να τους φωνάζω όλους σλατίνα. Απ' τη μάνα μου μέχρι τον περίπτερα. Είμαι cool τώρα. Ναι, είσαι πολύ cool. Όποιος ακολουθεί μόνο trends έχει full προσωπικότητα δικιά του. Αφήνω ξανά τα γυαλιά. Τούτσαϊ, πραγματικά σε λατρεύω, είσαι ο αγαπημένος μου YouTuber. Σε βλέπω πολλά χρόνια. Συνέχισε την τέλεια δουλειά. Τέλος πάντων, η δική μου ενόχη απόλαυση είναι να λέω ψέματα στους διάσημους πόσο τους αγαπάω. Η μεγαλύτερη ενόχη απόλαυση είναι να βλέπω εσένα. Δύο πίτες γύρω κοτόπουλο απ' όλα. Τι? Έβαλα αυτό το σχόλιο για την απάντηση που έγραψε ο άλλος. Κάποιοι είστε πιο random και από μένα. Είμαι καθαριστής σε λύκειο. Η ενοχή μου απόλαυση είναι να βλέπω μέσα στους κάδους των αποχωρητηρίων. Έχεις την εικόνα μου κιόλας. Η δική μου ενοχή απόλαυση είναι όταν είμαι εντελώς μόνος στο σπίτι να πασαλήφομαι ολόκληρος με μερέντα και τύρο καυτερή και να κυλιέμαι στο πάτωμα. Είσαι ο Νίκο κάτω από κάτω. Η δική μου ενοχική απόλαυση είναι να ακούω το παλιό πείτε μου εσείς intro. Okay. Πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου εσείς για πλάκα κάνω, ήταν μαλακία. Βλέπω The Elfo επειδή μου αρέσει ο Mr. Beast. Μπήκα στο κανάλι σου και έχεις banner εμένα και τον τρανό. Ωραίο μίξ ρε φίλε. By the way, ο τρανός δεν μοιάζει του Sugar Boy. Εμένα μου αρέσει να βλέπω YouTube Shorts. Πώς σε κάνω block? Η Κάτια. Σεξ. Η ενοχική μου απόλαυση είναι να βλέπω βίντεο με low quality άτομα όπως trappers και τέτοια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μ' αρέσει να απογοητεύομαι από την αποτυχία της ανθρωπότητας. Αν θες πραγματικά low quality, βάλε τηλεόραση. Και δεν μιλάω για την ανάλυση. Και ο μεγαλύτερο guilty pleasure μου είναι να μου αρέσει το ντομάτιο μου ακατάστατο. By the way, πριν μια εβδομάδα κλείσα 3 χρόνια που σε βλέπω, είσαι τέλειος YouTuber, please βάλε με. Μου αρέσει όταν βλέπω παρέες να μιλάνε για μια σειρά που βλέπουν, που έχω δει, να φωνάζω spoilers. Να ξέρεις σε μισούν όλοι. Μου αρέσει όταν βλέπω τσόντα να βλέπω βίντεο με Ιαπωνέζες μάνες να το κάνουν με άντρες που είναι τιμένοι σαν μωρά με πάνες πάμπερ. Υπάρχουν στα αλήθεια τέτοια βίντεο. Να ξέρετε. Πώς το ξέρω? Πραγματικά δεν ξέρω πώς το ξέρω. Πάμε στο τελευταίο. Κάποιος σκέφτηκε να το γράψει σαν σχόλιο για να μπει στο βίντεο. Big brain. Πριν πάμε στο τελευταίο σχόλιο, αρχικά μπράβο. Πάρα πολλά άτομα γράψατε σχόλιο πόσο σας αρέσει να βλέπετε άτομα να πέφτουν και να κλαίνε. Ήξερα ότι σαν ανθρωπότητα είμαστε κακοί. Απλά μου το σιγουρέψατε. Anyway. Η δική μου ενοχή απόλαυση είναι η χορηγιά με όμικρο ιωτά που θα έχει μέσα το βίντεο. World of Warships!
Look, πριν σας πω για τη χωριά. Έχω κάνει αυτή τη χωριά πάρα πολλές φορές. Αν έχεις παίξει το παιχνίδι εξαιτίας μου, ευχαριστώ πολύ. Αν έχεις δει ότι έχω κάνει 100 φορές wargaming video και συνεχίζεις να μην το δοκιμάσεις καν, πατήστε το γάμο link κάτω στην περιγραφή. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι χορηγίες πληρώνουν τους λογαριασμούς μας, όχι οι προβολές. Εν τω μεταξύ, δεν σας έχω πει καν για τη χορηγία World of Warships! Είναι δωρεάν online παιχνίδι για PC που δεν χρειάζεται υπεργαμάτο PC για να παίξει, όπου πολεμάς με πολεμικά πλοία με άλλους online παίκτες. Τώρα με πάνω από 500 πλοία, δεκάδες χάρτες, γαμάτα γραφικά με καιρικές συνθήκες. Το έχω παίξει στο gaming κανάλι, αν θέλετε να το δείτε με παραπάνω λεπτομέρεια. Το παιχνίδι έχει εκατομμύρια downloads. Και τώρα έχουν προσθέσει υποβρύχια που παίρνει εντελώς άλλη φάση στο παιχνίδι. Τα αισθήματα σου ενώ παίζεις αυτό το παιχνίδι συνέχεια πάνε πάνω κάτω, όπως τα κύματα της θάλασσας. Καλά, ήταν κακό αυτό. Και αν το κατεβάσεις μόνο από το link που έχω κάτω στην περιγραφή, μαζί με το δωρεάν παιχνίδι θα λάβεις επίσης ένα δωρεάν starter pack που κανονικά αξίζει 25 ευρώ, με 500 doubloons, 2 εκατομμύρια credits, 7 premium μέρες, ένα tier 4 πολεμικό πλοίο και 6 commander skill points. Το starter pack το παίρνεις μόνο με το link κάτω στην περιγραφή. Τουλάχιστον δοκιμάστε το. Πατήστε το link. Αν θέλετε κομισόν 7, πατήστε το. Λοιπόν, εάν με ξέρετε καλά, ξέρετε ότι συνέχεια κράζω τις ειδήσεις και τέτοια. Οπότε, για το επόμενο επεισόδιο, θέλω να μου πείτε μια επικεφαλίδα που θα θέλατε να δείτε ή να ακούσετε στις ειδήσεις. Δηλαδή, σαν τίτλο σε άρθρο ή ενώ βλέπει κάποιος ειδήσεις να το ακούς να το λέει ο παρουσιαστής σαν επικεφαλίδα. Και θα διαβάσω τα σχόλια σας, λες και είμαι στις ειδήσεις και λέω τα θέματα της βραδιάς. Αυτό θα είναι ωραίο επεισόδιο. Και κάτι που δεν έχω ξανακάνει, στο πείτε μου εσείς. Υποσημείωση, μην γράφετε τα σχόλια σας με όλο κεφαλαία, γιατί το YouTube μπορεί να νομίζει ότι είναι spam και να μην μου τα δείχνει. Γράψτε τις επικεφαλίδες σας πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαβάσω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του... Ωχ, Παναγιά μου ρε, τι χρώμα φούτερ είναι αυτό. Τι έχει ρε. Λες και είναι βράδυ και θέλεις να φωσφορίζεις. Του το είπα ήδη αυτό. Λες και... είσαι μια μπανάνα σε Disney ταινία. Λέει αυτός που έχει μόνο ένα μπλουζάκι και το φοράει εδώ και πόσα χρόνια. Ρε! Μην κοροϊδεύεις την οικονομική μου κατάσταση. Μου το έκανε και εμένα αυτό. Σου έχω πει χιλιές φορές να μου δίνεις ποσοστά από τα βίντεο σου. Αλλά είσαι μαλάκας. Εγώ, ο Βλάκας, ο Watchay, φοράμε όλοι τα ίδια ρούχα τόσα χρόνια. Πάντα σας αφήνω να μιλάτε. Να πας μόνο τα ιδράψες. Είμαι καθαριστής σε λύκειο. Η ένοχη μου απόλαυση είναι να βλέπω μέσα στους κάδους τον αποχωρ... τον αποχωρο... τον απο... τον αποχωρη... μέσα στους κάδους των αποχωρωτηρίων. Μέσα στους κάδους των α... Fuck me! Μέσα στους κάδους των αποχω... τον αποχωρ... τον α... τον αποχωρη... τον αποχω... τον αποχωρη... τον αποχωρη... μέσα στους κάδους των αποχωρη...